Η Έλενα Γαλήφα, η γνωστή fashion blogger, ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Μεσάνυχτα» και την Ελεονόρα Μελέτη και σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση περιέγραψε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε και παραλίγο να τη στοιχήσει τη ζωή της. Η Έλενα Γαλήφα είπε χαρακτηριστικά «Ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει ο άνθρωπος. Κόντεψα να χάσω τη ζωή μου σε ένα σοβαρό τροχαίο, διαλύθηκε όλο το αυτοκίνητο. Έγινε πριν 4 χρόνια στη Λεωφόρο Κηφισίας, τα έζησα όλα έντονα. Συνομιλούσα σε κάποιον που δεν υπήρχε δίπλα μου και έλεγα ας τελειώσει αυτό. Βγήκα από ένα αυτοκίνητο που δίπλωσε στη μέση και εγώ είχα μόνο ένα ράμα. Θυμάμαι τα πάντα και τόνισε το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να κουνήσω τα πόδια μου, αλλά επειδή δεν είχα ορατότητα δεν ένιωθα πολύ καλά. Απ' έξω φώναζαν όλοι νεκροί, νεκροί, γιατί είχε καλυφθεί όλο το πρόσωπο μου με αίμα. Σκουπίστηκα αμέσως να δουν ότι είμαι ζωντανή, τα θυμάμαι όλα, είχα φύγει από ένα σπίτι που ήμασταν παρέα και η αλήθεια είναι ότι είχα πιει λίγο παραπάνω. Δεν ήμουν μεθυσμένη, αλλά δεν είχα διάβια, είδα ένα μηχανάκι να φρενάρει πολύ μακριά μου και πάτησα βίαια το φρένο. Νόμιζα πως ήταν πιο κοντά μου γιατί δεν είχα τη διάβια που έχει ένας κανονικός οδηγός χωρίς αλκοόλ. Χτύπησα στην άκρη το διερχόμενο αυτοκίνητο και το δικό μου γύρισε στο αντίθετο ρεύμα. Ξύλωσα ένα δέντρο και προσγειώθηκα σε ένα αυτοκίνητο, με έβγαλαν με αλυσοπρίωνο από το αμάξι.